Συναγωνίστριες, το μέτωπο αγώνα σπουδαστών χαιρετίζει το 13ο συνέδριο της ΟΓΕ, μία αναμφίβολα σημαντική στιγμή για το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα στη χώρα μας, σημαντική στιγμή ειδικά για όλες τις νέες που σήμερα σπουδάζουμε και το προηγούμενο διάστημα γνωρίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με τους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ. Ήρθαμε σε επαφή μέσα από μια σειρά πολύμορφων δραστηριοτήτων, περιοδιών, αλλά και μέσα από την εξειδικευμένη καμπάνια της ΟΓΕ για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες το 2018. Όλες εμείς, που και μέσα από αυτές τις δραστηριότητες γνωρίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με την ΟΓΕ, από σήμερα κιόλας παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η συζήτηση στο συνέδριο μπορεί να μας δώσει νέα όθηση για δράση, να αποτελέσει αφορμή για ακόμα πιο μαζική συμμετοχή των φοιτητριών στους συλλόγους και τις ομάδες γυναικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, άλλωστε, είναι η ήδη αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια συμμετοχή φοιτητριών στις συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν μπροστά στο συνέδριο. Επιδιώκουμε με αφορμή το συνέδριο να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και με διάφορες μορφές η κοινή πάλη των φοιτητικών συλλόγων με την ΟΓΕ, να πάρει νέα και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. Επιδιώκουμε να πολλαπλασιαστούν οι κοινές δράσεις, οι συσκέψεις, οι περιοδίες, αλλά και η συζήτηση και η επεξεργασία συγκεκριμένων ετοιμάτων και πλαισίων πάλης που αφορούν τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών των φοιτητριών στη μόρφωση, την εργασία, την υγεία, συνολικά σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί εκτός των άλλων, μέσα από την κοινή πάλη και δράση με την ΟΓΕ, κάθε μία από εμάς μπολιάζεται με αξίες και ιδανικά, διαμορφώνει αγωνιστική και ανυπότακτη στάση ζωής, κόντρα στα σάπια πρότυπα που καλλιεργεί το σύγχρονο εκμεταλλευτικό σύστημα. Κόντρα δηλαδή στα μαθήματα ζωής που μας κάνουν ήδη από το σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο, μας μαθαίνουν να μην ασχολούμαστε. Οι νέες και οι νέοι να προσπαθούμε ατομικά να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας, με οδηγό το δόγμα «Ο θάνατός σου η ζωή μου». Λένε στη φοιτήτρια πως είναι ατομική της ευθύνη να δουλέψει στο αντικείμενο που σπουδάζει, να έχει προσωπική ζωή, να κάνει κάποια στιγμή οικογένεια. Θέλουν να μην βρούμε και άρα να μην στοχεύσουμε τον πραγματικό αντίπαλο. Ο αγώνας μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους για τα σύγχρονα δικαιώματα σε σπουδές και ζωή, ο αγώνας μέσα από τους συλλόγους και τις ομάδες γυναικών της ΟΓΕ, αλλά και στον πλευρό των εργατικών σωματείων, είναι αυτός που μας ανοίγει δρόμους. Αυτός που εξασφαλίζει πως οι νέες φοιτήτριες δεν εγκλωβιζόμαστε από τις φωνές που μας λένε πως όλες οι γυναίκες συναντάμε τα ίδια εμπόδια για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας και πως μπορούμε να τα ξεπεράσουμε κιόλας αν συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στην κυβέρνηση, στα υπουργεία, στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, αν στα πανεπιστήμια μας ενισχυθεί η δουλειά των επιτροπών ισότητας φύλου. Δεν κάνει το φύλο τη διαφορά, αλλά τα συμφέροντα που υπηρετεί ο καθένας και η κάθε μία. Δεν ξεχνάμε άλλωστε. Γυναίκα είναι η σημερινή Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, που έφερε τον νόμο έκτρωμα Κεραμέως Χρυσοχοίδη, ενισχύοντας τα επόδια που συναντάμε στις σπουδές μας, αλλά και την ένταση της καταστολής και της προσπάθειας επέμβασης στις διεργασίες και τις λειτουργίες των φοιτητικών μας συλλόγων. Γυναίκα ήταν όμως και Υπουργός Εργασίας Αχτσιόγλου του ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλε και αυτή τη δική της σφραγίδα στο τσάκισμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων και τον περιορισμό των απεργιών. Δεν εγκλωβιζόμαστε από όσους βάζουν στο ζύγι την ανάγκη και επιθυμία μιας νέας γυναίκας, απόφοιτης ή και όχι, για προσωπική ζωή, ελεύθερο χρόνο από τη μία και δουλειά με βάση το αντικείμενο σπουδών από την άλλη. Απάντηση σε αυτά είναι η ένταση του αγώνα για αναβαθμισμένες σπουδές, πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για δουλειά, αλλά και για συγκεκριμένα μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. Δεν εγκλωβιζόμαστε από τις φωνές που στοχεύουν τους άνδρες φοιτητές μας, τους συναδέλφους μας, ως υπεύθυνους για τις διακρίσεις που βιώνουμε ως γυναίκες, για να υπονομεύσουν τον κοινό μας αγώνα. Μας στέλνουν σιωπηλές για τις οικονομικές και κοινωνικές αιτίες της καταπίεσής μας. Σιωπηλές για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις σχολές μας. Στον αντίποδα, ορθώνουμε τον αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης, για τον αγώνα για τη γνώση με όλους τους αναγκαίους όρους, γιατί είναι αυτός που μας ατσαλώνει και μας θωρακίζει, κόντρα και σε διάφορες ανορθολογικές και σκοταδιστικές θεωρίες που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και παίρνουν νέες διαστάσεις στις σχολές και τα αμφιθέατρά μας.
Δεν εγκλωβιζόμαστε όμως ούτε από τις φωνές που παρουσιάζουν ως ατομική ευθύνη της νέας γυναίκας, της φοιτήτριας, να αντιμετωπίσει κάθε είδους πιέσεις και εκβιασμούς στους χώρους εκπαίδευσης, εργασίας, αθλητισμού, πολιτισμού. Μας στέλνουν απομονωμένες, βυθισμένες στο μοναχικό ατομικό δρόμο. Εμείς όμως αγωνιζόμαστε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κυβερνήσεων που διαχρονικά στην Ελλάδα ενισχύουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς που βιώνουμε οι φοιτήτριες, τις οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που καθιστούν μια φοιτήτρια ευάλωτη σε οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, εκβιασμούς και κινδύνους, γιατί τα όνειρα και η πορεία της στις σπουδές, στην εργασία με βάση το επιστημονικό αντικείμενο, δυστυχώς εξαρτώνται από τους διάφορους παράγοντες στην πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο. Είναι ξεκάθαρο για εμάς. Απάντηση και ασπίδα προστασίας σε όλα αυτά είναι η συλλογική και οργανωμένη δράση με επιξίδα τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί το ατομικό θάρρος, η αντοχή μιας νέας γυναίκας της κάθε είδους πιέσης, μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στο έδαφος της συλλογικότητας, της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, με την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή και οργάνωση στους φοιτητικούς μας συλλόγους, τα σωματεία, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Οι φοιτήτριες αντιλαμβανόμαστε το σημαντικό σκοπό και δράση της ΟΓΕ και το επόμενο διάστημα, ακόμα περισσότερο οι φοιτήτριες αλλά και οι φοιτητές, οι φοιτητικοί σύλλογοι, το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, θα ενώσουμε τη φωνή μας με την ΟΓΕ. Θα δώσουμε με τη συμμετοχή μας νέα πνοή στους συλλόγους και τις ομάδες γυναικών και θα παλέψουμε μαζί για τις σπουδές και τη ζωή που έχουμε ανάγκη. Καλές εργασίες στο συνέδριό μας.